όμορφος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να φτάνει πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, είτε σε πυρηνές είτε και σε ορεινές περιοχές. Είναι πολύ όμορφη ημέρα σήμερα. Από αύριο όμως αλλάζει η κατάσταση, ήδη από νωρίς το πρωί, όπου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και μάλιστα ήδη από νωρίς το πρωί θα έχουμε και μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από άποψη φαινομένων, με εκδήλωση χιονοπτώσεων σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν αναμένονται όμως σημαντικής έντασης φαινόμενα, αλλά κυρίως δεν αναμένονται φαινόμενα τα οποία θα έχουν διάρκεια. Οπότε γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αρχικά από τον ομό Φλόρινας όπου θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει βελτίωση ο καιρός και σε περιοχές της Πτολεμαΐδας, της Κοζάνης και των Γρεβενών στο τέλος, μέχρι και αργά το μεσημέρι. Μάλιστα από αύριο το βράδυ αναμένεται να χιονίσει εκ νέου σε περιοχές της Φλόρινας. Πάντως δεν αναμένονται σημαντικές έντασης φαινόμενα. Ο καιρός γρήγορα θα στρώσει, αλλά θα παραμείνει το κρύο και οι χαμηλές τιμές θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως αυτές οι λίγες χιονοπτώσεις θα είναι ικανές να δώσουν μια υποτυπώδη χιονόστρωση, οπότε θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους δρόμους, διότι η ολισθηρότητα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οι περιοχές που προανέφερα αφορούν και τις πόλεις. Και την πόλη της Φλόρινας και την πόλη της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης και των Γρεβενών. Ίσως πρόσκαιρα για λίγο και στην πόλη της Καστοριάς να έχουμε κάποια χιονόπτωση. Θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους που θα κάνουν την αίσθηση του κρύου μεγαλύτερη. Αναμένεται ολικός φαγετός κυρίως από την Δευτέρα, ημέρα Θεοφανίων στη Δυτική Μακεδονία, με τις ελάχιστες τιμές να πέφτουν κοντά στους μείον 5 με μείον 6 βαθμούς Κελσίου, αλλά κυρίως το πρωινό της Τρίτης, όπου φαίνεται πως το κρύο θα είναι πιο σκληρό λόγω των αναστροφικών συνθηκών, ίσως να φτάσουμε και τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου.